Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι πριν από λίγο εδώ στην Τουρκία προκλήθηκε σοκ από την απόφαση του δικαστηρίου. Δεύτερη πολύ σημαντική εξέλιξη των τελευταίων λεπτών, Μανώλη, ναι. Ακριβώς. Μιλάμε για τον ακτιβιστή επιχειρηματία Οσμάν Καβάλα, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή 1617 μέρες δίχως να καταδικαστεί. Είχε αθωωθεί για τα γεγονότα του Γκεζί του 2013, αργότερα κατηγορήθηκε ως πράκτορας, αθωώθηκε από εκείνη τη δίκη, ξαναξεκίνησε η δίκη για τα επεισόδια του Γκεζί και καταδικάστηκε σε δισισόβια μαζί με άλλους 7 Τούρκους πολίτες που καταδικάστηκαν σε 18 έτη κάθειξης για τα γεγονότα του Γκεζί του 2013 και με τις κατηγορίες ότι ήθελαν να ανατρέψουν την τουρκική κυβέρνηση. Αυτό το θέμα φαίνεται ότι θα έχει συνέχεια. Να θυμίσουμε ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είχε ζητήσει την αποφυλάκηση του Καβάλα, όπως και πολλοί πρεσβευτές που ζουν εδώ στην Τουρκία. Το θα έλεγα, αντί να τον αποφυλακίσει ο Ερντογάν, όπως ζητούσε η Ευρώπη, του επέβαλαν δισισόβια ποινή. Άρα φαντάζομαι ότι η αντιδράση θα είναι θυελώδης τις επόμενες ώρες για αυτή το την απόφαση των τουρκικών δικαστήριων. Ο Καβάλα. Το σίγουρο είναι ότι μέχρι τις εκλογές του 2023 ο Καβάλα θα μείνει στη φυλακή. Μανώλη Κωστίδη, σε ευχαριστούμε.